Οι προτεστνώτες ταξιδεύουν στην κεντρική αυλή του μυθικού λαβυρίνθου, γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου στο 1878, όταν ο μήνας καλοκαιρινός με 20 σκαπανείς και ελάχιστα μέσα έφαινε στο φως τα πρώτα λαμπρά απομεινάρια του μινωικού ανακτόρου. Η μοναδική εκδήλωση με την παρουσίαση της όπερας «Μήνος» εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Κνωσό με τη σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης και της εφορίας αρχαιοτήτων ως ελάχιστος φόρος τιμής στο Μήνωα καλοκαιρινό και την προσφορά του στην εξέλιξη της αρχαιολογίας στην Κρήτη αλλά και την ανάδειξη του επιβλητικού ανακτόρου. Στη τιμή στο πρόσωπο του ανθρώπου που υπήρξε η αφορμή για την ανακάλυψή του. Τα γραπτά του έρχονται στο φως. Το έργο του ανασύρεται από τη λίθη και βρίσκει τη θέση του στη διεθνή βιβλιογραφία. Στοιχείο που μαρτυρά ότι εδώ στην Κρήτη υπήρξε η κοιτίδα της πρώιμης γραφής. Φαντάζεστε τι απήχηση θα έχει στον πολιτισμένο κόσμο ένα τόσο σημαντικό έβριμα από τη σκλαβωμένη μας Κρήτη. Δημιουργός της όπερας, την οποία είχε χαρακτηρίσει η ίδια ντοκουμέντο, η Μαριέλη Σφακιανάκη, εγγονή του Μήνωα Καλοκαιρινού, ο οποίος είχε καταφέρει να φέρει στο φως τη δυτική πτέρυγα του ανακτόρου, που ανέσκαψε στη συνέχεια στο σύνολό του Εύανς. Γιατί το μνημεία είναι ζωντανά, πρέπει να αποδοθούν στην κοινωνία, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, αλλά είναι και ανάπτυξη. Και δεν... Ο πολιτισμός αυτού εδώ του τόπου υπήρξε το πρώτο βήμα για την άνοδο της Ευρωπαϊκής Υπήρου και άρα του δυτικού κόσμου σε μια βαθμίδα ζωής υψηλότερη και ευγενέστερη. 250 προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, η οποία όμως ταξίδεψε και σε όλο τον κόσμο μέσω της κρατικής τηλεόρασης που μετέδωσε ζωντανά την όπερα. Το βάρος μιας μοναδικής ιστορίας χιλιάδων χρόνων προκαλούν ρίγος και επιβάλλουν τη μέγιστη ταπεινότητα. Αλήθεια, κοιτάξτε που βρισκόμαστε. Εδώ ακριβώς, που όπως είπε ο μεγάλος δάσκαλος της αστήρευτης κριτικής δημιουργίας Νίκος Καζαντζάκης, εδώ για πρώτη φορά στην Ευρώπη πήδηξε και χτίσε φωλιά το αρπακτικό πουλί που το λέμε πνεύμα.